Έχετε χάσει την αίσθηση του μέτρου και της σοβαρότητας, κύριε Τσίπρα, σας κοιτάω. Έχετε χάσει την αίσθηση του μέτρου και της σοβαρότητας. Σας ενόχλησε μήπως η παλαϊκή μεγαλειώδης συγκέντρωσή σας απόψε στο Σύνταγμα? Ξεκινήσατε, κύριε Τσίπρα, απόψε την πρόταση Μομφής για να μας ρίξετε και ζητήσατε στο τέλος να παραιτηθούμε μόνοι μας. Κύριε Τσίπρα, τη χάρη αυτή δεν θα σας την κάνουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2016, κύριε Τσίπρα. Με την πρόταση Μομφής εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να ανατρέψετε την κυβέρνηση. Όμως ας θυμηθούμε, λίγους μήνες πριν, μπροστά στο κτίριο της ΕΡΤ, όταν άρχισε η κατάληψη, εσείς τότε διακηρύσατε. Αυτή η κυβέρνηση της βαρβαρότητας, ανάλογα με αυτά που μας είπατε και απόψε, δεν θα πέσει, είπατε, στους διαδρόμους της Βουλής, θα πέσει στους δρόμους, μέσα από τους λαϊκούς μας αγώνες. Το Σεπτέμβριο επιδιώξατε λαϊκή εξέγερση. Προαναγγείλατε και πάλι στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση θα πέσει από το λαό, από το πεζοδρόμιο. Όμως ο λαός δεν σας έκανε τη χάρη. Γι' αυτό και ύστερα απευθυνθήκατε, κύριε Τσίπρα, στα σχολεία και καλέσατε τους εκπαιδευτικούς να ρίξουν την κυβέρνηση. Ούτε αυτό σας βγήκε. Και φτάσατε στο κατάντημα να καλέσετε τους μαθητές να ρίξουν την κυβέρνηση, κάνοντας μάλιστα στον αγιασμό το φετινό έκκληση και στα παιδιά του Δημοτικού. Ούτε και αυτή η έκκληση σας βρήκε ανταπόκριση. Και έτσι τι κάνατε? Εγκαταλείψατε τους δρόμους και επιστρέψατε στους διαδρόμους της Βουλής και καταθέσατε πρόταση Μομφής. Την καταθέσατε, αλλά φαίνεται ότι δεν την πιστεύετε ο ίδιος. Θέατρο παίζετε. Και γιατί δεν την πιστεύετε? Δεν την πιστεύετε πρώτον γιατί αν την πιστεύατε ειλικρινά, δεν θα κάνατε πρόταση Μομφής σε ένα θέμα που το ίδιο το κόμμα σας βρίσκεται σε ασθενέστατη θέση. Γιατί την ΕΡΤ εσείς ο ίδιος την έχετε πολλές φορές και όχι μία καταγγείλει στο παρελθόν ως πλήρως απαξιωμένη. Δικιά σας είναι η κουβέντα. Άλλο αν μετά χαλάσατε τον κόσμο που εμείς κλείσαμε την πλήρως απαξιωμένη ΕΡΤ. Δημόσια τηλεόραση ήδη υπάρχει και θα μετακομίσει, κύριε Τσίπρα, εκεί που είναι η θέση της, στο Ραδιομέγαρο, που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το ειστέρημά του και που το είχαν καταλάβει επί 5 μήνες μερικές δεκάδες συνδικαλιστές. Η δικαιοσύνη έχει προπολού αποφασίσει για την νομιμότητα της απόφασής μας τον περασμένο Ιούνιο. Η ίδια η Βουλή έχει νομοθετήσει τη νέα δημόσια τηλεόραση και το μεταβατικό σχέδιο. Και ο λαός εκφράζει σε κάθε του ευκαιρία την απέχθειά του σε καταλήψεις κτηρίων που γίνονται νησίδες ανομίας και επικροτεί την κυβέρνηση όταν καθαρίζει αυτή την κοινωνική γάγκρανα. Και από όλα τα θέματα που θα μπορούσε να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την πρόταση Μομφής, διαλέγει εκείνο το οποίο είναι ο πλέον απομονωμένος, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην κοινωνία. Η οποία μας επέκρινε, αν θέλετε, όχι γιατί αποκαταστήσαμε την νομιμότητα στο Ραδιομέγαρο, αλλά γιατί αργήσαμε 5 μήνες να το κάνουμε. Και ακόμα σήμερα καταθέτεται μορφή για το έλασον, για τις συνέπειες της απόφασης του περασμένου Ιουνίου, δηλαδή την ανάγκη να απελευθερωθεί το Ραδιομέγαρο. Και δεν καταθέσατε μορφή τον Ιούνιο για το μείζον όταν κλείσαμε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Προφανώς δεν εννοείται τίποτα από αυτά. Γι' αυτό και η πρόταση Μομφής που καταθέσατε, αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν είναι ούτε μισή σελίδα. Εκτός όμως από θέατρο, ο κύριος Τσίπρας παίζει και επικίνδυνα παιχνίδια τη στιγμή που επιλέγει για την πρόταση Μομφής. Τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά και τη στιγμή που για πρώτη φορά η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση ισχυρή. Γιατί έχει πετύχει μετά από τόσα χρόνια, μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού, τους στόχους που είχε βάλει και που σε πολλές περιπτώσεις έχει μάλιστα ξεπεράσει. Τι μήνυμα λοιπόν στέλνετε μέσα στη χώρα? Ότι την ώρα που για πρώτη φορά δεν διαπραγματευόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή να αποδυναμωθεί ξανά
η Ελλάδα μπροστά στους δανειστές της. Το πιστεύετε αυτό? Δεν το ξέρω. Το θέλετε? Δεν το ξέρω. Εκ του ασφαλούς κάντε την πρότασή σας. Γνωρίζετε ότι δεν θα περάσει. Παρ' όλα αυτά διακινδυνεύετε να κάνετε κακό για ένα λόγο ακόμα. Γιατί σε λιγότερα από 50 μέρες αρχίζει η ελληνική προεδρία στην Ευρώπη. Για σκεφτείτε το και για να ρωτηθείτε. Τι μήνυμα στέλνετε με αυτό που κάνετε απόψε προς τα έξω? Ότι τη στιγμή που η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της και όλος ο κόσμος αρχίζει να διαβλέπει την ανάκαμψη που πλησιάζει και όχι πλέον την έξοδο από το ευρώ, τη στιγμή που όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει πια την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή μας, όχι ως πηγή αστάθειας για την Ευρώπη που εθεωρεί το πριν, τη στιγμή αυτή ζητάτε εσείς να πέσει η κυβέρνηση, να ξαναβυθιστεί η χώρα στο χάος. Το επιθυμείτε αυτό? Πραγματικά δεν ξέρω. Ως Πρωθυπουργός εύχομαι να μην το επιθυμείτε. Αλλά σίγουρα παίζετε θέατρο. Και δεν μιλάω βέβαια για τα επεισόδια αυτά τα αστεία που έστησαν ως θεατρική παράσταση χθες πριν από τα δελτία των 8 για να φτιάξετε ένταση από το τίποτα και για να καλύψετε την κάφα της πρότασης μορφής την οποία αμφισβητούν ή διακομωδούν ακόμα και δικοί σας. Άλλωστε αυτή η θεατρική παράσταση απέτυχε, γιατί δεν ήταν καν θέατρο. Ήταν Καραγκιός Μπερντές, κύριε Τσίπρα. Και τίθεται βέβαια το ερώτημα. Γιατί υποχρεούται ο κύριος Τσίπρας να παίζει θέατρο? Γιατί απλούστατα σας τελείωσε η πολιτική. Δεν έχετε εναλλακτικές λύσεις να προτείνετε. Σας τελείωσε και η επανάσταση. Δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε κλήσεις σας για ανατροπή της κυβέρνησης στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Δεν τη βρίσκετε την ανταπόκριση από τον Κουσμάκη. Τι άλλο σας μένει? Να παίξετε θέατρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης με μια πρόταση μομφής που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Διαλέξατε όμως τη χειρότερη στιγμή. Τη στιγμή της πιο κρίσιμης διαπραγμάτευσης. Προηγουμένως αναγκάστηκα να φύγω, να πάω στο γραφείο μου για αυτό το λόγο. Και είμαι επί 7 μέρες την εβδομάδα για αυτό το λόγο στο γραφείο. 24 ώρες. Για αυτή τη διαπραγμάτευση. Και προχωράτε αμέσως στο επόμενο λάθος. Καλείτε τους οπαδούς σας έξω από τη Βουλή. Δεν έχει σημασία που ακόμα μια φορά ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Σημασία έχει ότι ζητάτε από τον κόσμο σας να εκβιάσει τους βουλευτές την ώρα της ψηφοφορίας. Αλήθεια το πιστεύετε, κύριε Τσίπρα? Θα μας φοβήσετε? Το πεζοδρόμιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφοβήσει το κοινοβούλιο, κύριε Τσίπρα? Έχετε την εντύπωση ότι θα υποκύψουμε στις ακραίες συμπεριφορές σας? Αλλά επιδιώκετε πίσω από τις κουίντες, τις μυστικές που εμείς δεν βλέπουμε. Επιδιώκετε και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό για σας τον ίδιο, με αυτή την παράσταση που στήσατε. Να κατευνάσετε το ίδιο σας το κόμμα. Τους ευνηδίασε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας να χτυπήσει την εγκληματική δραστηριότητα των νεοναζί. Τους κόστισε και η κριτική που σας κάνουμε για τις δικές σας ακραίες συμπεριφορές. Και σας κόστισε ότι αναγκάζεστε και απολογίστε κάθε μέρα γιατί ήδη δεν είστε το άκρο και γιατί δεν υποθάλπτετε ακρότητες. Το προσπαθείτε, αλλά σας κοστίζει πολύ. Γιατί ήσασταν αλλιώς μαθημένοι. Ήσταν μαθημένοι από πολλά χρόνια, χωρίς πολιτικό κόστος, να υπερασπίζεστε κάθε ακραίο και κάθε ακρότητα. Να φωνάζετε για κάθε κατηλημένο κτίριο, για κάθε βίλα Αμαλία που καθαρίζει πια ευτυχώς η αστυνομία και ο Δένδιας. Και ο ελληνικός λαός χειροκροτεί που καθαρίζει η αστυνομία και ο Δένδιας. Υποθάλπετε καταλήψεις ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια. Και να τα υπερασπίζεστε μόνο όταν αυτά είναι κλειστά. Ευτυχώς τα πανεπιστήμια τα ανοίγουμε παρά τις προσευχές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ανοίξουν. Και τώρα υπερασπίζεστε ακόμα μια ακρότητα αδιανόητη για οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα. Να παραμείνει κατηλημένο το κεντρικό ραδιομέγαρο της χώρας από παράνομους που κάνουν πειρατική εκπομπή με μέσα και με υλικά του δημοσίου. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί, αλλά οι παλιές συνήθειες δεν τα αφήνουν.
Και πάνω στη στενοχώρια τους ήρθε και η δήλωσή σας από το Τέξας. Και προκάλεσε η δήλωση αυτή τεράστιο σόκο σε εμάς, στο εσωτερικό σας. Τι τους είπατε? Για να είμαστε δίκαιοι, το σωστό τους είπατε. Μια έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αντιθέτως, θα πυροδοτήσει σοβαρά νέα προβλήματα, διαχείριση ενός ασταθούς νέου νομίσματος, σωστό, φαινόμενα bank run, σωστό, πληθωρισμό, σωστό, φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων, σωστό. Για το λόγο αυτό και μόνο η Ελλάδα, είπατε, δεν θα έπρεπε και δεν θα το κάνει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Πώς είπατε? Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς σας λέγαμε και εμείς. 1,5 χρόνο. Και τι με λέγατε, κύριε Τσίπρα? Κινδυνολόγο, μαρκελιστή, ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, μου τα έχετε πει. Και ορθά σας παρατήρησε ο πρώην μέντορας σας, τον θυμάστε, ο κύριος Αλαβάνος, ότι αυτούς ακριβώς τους κινδύνους που τώρα αναγνωρίζετε, κύριε Τσίπρα, τους επικαλείται από την αρχή η κυβέρνηση. Και αυτούς ακριβώς τους κινδύνους πολύ μεγαλύτερης καταστροφής αποτρέψαμε, λέω εγώ. Αυτά όλα που περιγράφετε σήμερα, αυτά τα λέτε από το Τέξας, εμείς τα εμποδίσαμε να συμβούν στην Ελλάδα, παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε από εσάς. Αλλά σας είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αλαβάνος, ότι δεν συμβιβάζεται η έξοδος από το μνημόνιο με την παραμονή στο ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα πίσω μπρος ευρώ δραχμή του κυρίου Τσίπρα? Πίσω να πάει σε αυτά που έλεγε πριν, προφανώς ντρέπεται. Μπροστά να πάει σε αυτά που εξήγηλε το Τέξας, φοβάται. Τι να κάνει λοιπόν? Επιστρέφοντας από το Τέξας, ρίχνει μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, νομίζοντας ότι έτσι θα καθαρίσει το πρόβλημα. Όμως όποιος έχει πει πολλά ψέματα, πρέπει να έχει και καλή μνήμη, κύριε Τσίπρα. Είστε λίγο ξεχασιάρης, λίγο κοντή η μνήμη σας. Πώς αλλιώς εξηγείτε ότι στις 11 Μαΐου του 92 λέγατε, του 2012 λέγατε, πρώτη πράξη της κυβέρνησης αριστεράς θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και των μνημονιακών του νόμων? Ή δεν εφετείχ το νόμισμα, έχει σημασία αν θα είναι ευρώ ή δραχμή? Αλλά 7 μήνες αργότερα, στο Ινστιτούτο Brookings, κατά σύμπτωση και πάλι ροντέο μπορεί να γίνει πουλή, στο Ινστιτούτο Brookings λέγατε το εξής απίστευτο, απευθυνόμενος όχι σε Έλληνες, σε ξένους. Οι κινδυνολόγοι, τους λέγατε στους ξένους, θα σας πούν ότι το κόμμα μας, το ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει στην κυβέρνηση θα ασκήσει τη δανειακή σύμβαση με την κυβέρνηση και το ΔΝΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά, τους είπατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Το είπατε και σήμερα μέσα σε αυτό το κύμα του λαϊκισμού που επιπέμψατε, είπατε μισή αλήθεια και ο κόσμος κατάλαβε. Ποιοι κινδυνολόγοι λοιπόν είναι αυτοί, κύριε Τσίπρα? Εσείς ο ίδιος τα λέγατε, για να μην σας θυμίσω ότι λέγανε την ίδια εποχή μέχρι και σήμερα κάποιοι δικοί σας. Και πώς θέλετε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αφού διακηρύσσετε ότι δεν έχει σημασία ευρώ ή δραχμή? Θα μου πείτε, δεν έχει δικαίωμα, κύριε Σαμαρά, να αλλάξει θέση ο κύριος Τσίπρας? Ασφαλώς και έχει. Αλλά να το πει καθαρά από εδώ, να τα ακούσουν και δικοί του. Όχι να τους το σερβίρετε λίγο-λίγο και από μακριά, αν και εσείς βέβαια, αν πιστεύετε αυτά που λέτε. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αν πράγματι έχετε αλλάξει ρότα και μυαλά, θα έπρεπε όχι μομφές να κάνετε κατά της κυβέρνησης, αλλά να μας βοηθάτε να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό ακριβώς και ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει σύγχυση και αντιφάσεις, που τις διαβάζει ο καθένας, τις αναγνωρίζει και ένα μικρό παιδί. Σημασία έχει ότι κανείς δεν μπορεί, όσο και να αναγκάγει, τον κομπογιανιτισμό, την παραπλάνηση σε επιστήμη, κανείς δεν μπορεί ταυτόχρονα να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και τους ξένους, και τους δικούς του και τους απ' έξω, και τις συνιστώσεις και τις συνισταμένες. Δεν μπορεί να παίζετε θέατρο συνεχώς, να κλείνετε το μάτι πονηρά σε όλους, να νομίζετε ότι μπορείτε να τους ξεγελάτε όλους. Κάποτε πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας, αλλιώς θα χάσετε από παντού. Και μια που μιλάμε για θέατρο, όταν ακούω αυτές τις δολιχοδρομίες, όλη αυτή τη σύγχυση, αυτές τις αντιφάσεις, θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Σέξπιρ για αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστε το, να σας κάνει καλό, ακούστε το.
Εσύ ειδικά πρέπει να το ξέρεις καλά, Γιώργο. Από το σοβαρό στο γελίο η απόσταση είναι μικρή. Από το γελίο στο σοβαρό η απόσταση είναι τεράστια. Η απόσταση που έχετε να διανύσετε είναι τεράστια. Και γι' αυτό μπλεγμένος καθώς είστε, μπλεγμένοι καθώς είστε, ανάμεσα σε ψέματα, σε συνιστώσεις, μπλεγμένοι όπως είστε ανάμεσα σε υπερατλαντικές περιπλανήσεις και στον υπαρκτό σας λαϊκισμό, θα σας πάρει χρόνια. Είναι μεγάλη απόσταση για να τα βρείτε με τους συντρόφους σας σε μια επιτέλους ξεκάθαρη θέση. Και αυτό είναι το τίμημα μιας ατέλειωτης πολιτικής υποκρισίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να ρίξουμε αλάτι στην πληγή αυτή. Έχουμε κατανόηση, αντιλαμβανόμαστε πλήρως και το σοκ και τον κλονισμό εκείνων που είχαν μάθει να καταγγέλουν όλα αυτά ως κινδυνολογία και που τώρα τα ακούνε ξαφνικά από το στόμα του ίδιου του αρχηγού τους. Όλο αυτό το ψυχόδραμα που παίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ίσως έκπληξη για πολλούς, όχι για μας. Το ξέραμε ότι κάπως έτσι θα τελείωνε αυτό το δράμα των πολλαπλών μεταμορφώσεων. Επιλέξατε να πολεμήσετε το μνημόνιο, αλλά δεν μας είπατε τι θα κάνετε με το μνημόνιο. Το ψάχνετε, το παλεύετε, το ζορίζετε, άκρη ακόμα δεν βρήκατε. Θα το σχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το καταργήσει, θα το επαναδιαπραγματευτεί. Κάποια από όλα αυτά, όλα αυτά μαζί, από όλα έχει ο Μπαχτσές, τα έχετε πει όλα κατά καιρός. Και τι δεν μας έχετε πει ως τώρα. Και θα καταγγείλουν, μας είπαν, το μνημόνιο και θα παραμείνουν στην Ευρωζώνη. Και θα αποκαταστήσουν μισθούς και συντάξεις και νέα φορολογία δεν θα βάλουν. Και θα διώξουν τους ξένους επενδυτές, φυλακή όποιος τολμήσει, και Έλληνες, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ξένοι. Και θα τους καταργήσετε όλους και θα φιλοξενήσετε όμως όλους τους ξένους μετανάστες στην Ελλάδα. Τώρα μάλιστα και οι δικοί σας έχουν αρχίσει να σας θέτουν επικίνδυνα ερωτήματα. Από πού θα βρεθούν οι πόροι για όλα αυτά? Στο ΣΥΡΙΖΑ λεφτά υπάρχουν? Και όσο προσπαθούν να απαντήσουν, τόσο περισσότερο τα μπερδεύουν. Αλλά όσο εκείνοι μπερδεύονται στα διέξοδά τους, η χώρα προχωράει. Και η χώρα σας αφήνει πίσω, κύριε Τσίπρα. Η Ελλάδα θα έχει βγει από το μνημόνιο. Και εσείς ακόμα θα τσακώνεστε για το πώς θα επαναδιαπραγματευτείτε. Η Ελλάδα έχει πετύχει το μεγαλύτερο κούρεμα δημοσίου χρέους που έχει ποτέ υπάρξει στην ιστορία. Και εσείς ακόμα τσακώνεστε για το πώς θα κουρέψετε το χρέος, μας λέγατε πριν. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει την πιο θεαματική, και έχει δίκιο ο Στουρνάρας, μείωση τόκων που έγινε ποτέ. Και εσείς ακόμα τσακώνεστε για το πώς θα βελτιώσετε τους όρους του δανεισμού. Με 5,4 μας δάνεισαν όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. 2,5 είπε ο μέσος όρος, είπε ο Βενιζέλος. Το τελευταίο ήταν με 1%. 13 δισεκατομμύρια τόκους πληρώναμε όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. 18 φτάσαμε στη συνέχεια. Και πάνω από 20 θα πληρώναμε φέτος, αν δεν είχαμε πετύχει το αποτέλεσμα του περασμένου Νοεμβρίου. Και θα πληρώσουμε μόνο 7 και λιγότερα την επόμενη χρονιά. Μειώσαμε τους τόκους του 1/3. Και εσείς ακόμα τσακώνεστε για το πώς θα μειώσετε τους τόκους. Η Ελλάδα έχει πετύχει συμφωνία των δανειστών για την επιπλέον βελτίωση του χρέους. Αν πιάσουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Και θα πιάσουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Και εσείς ακόμα τσακώνεστε για το πώς θα μειώσετε το χρέος. Μας θυμίζετε καμιά φορά ότι ήμασταν και εμείς στη Νέα Δημοκρατία, είπατε πριν, εναντίον του μνημονίου. Σας απαντάω. Ναι, ήμασταν. Αλλά ψηφίζαμε στη Βουλή ό,τι ήταν σωστό. Κυρίως περικοπές σπατάλης και αλλαγές διαρθρωτικές. Γιατί αυτά έπρεπε να γίνουν. Εσείς δεν έχετε ψηφίσει ούτε μία περικοπή σπατάλης. Ούτε μία διαρθρωτική αλλαγή. Δεν είστε εναντίον του μνημονίου. Είστε υπέρ των κατεστημένων δομών και στρεβλώσεων που χρόνια τώρα μας έχουν φέρει εδώ στο χείλος της κρεοκοπίας και προσπαθείτε απεγνωσμένα αυτό να το διασώσετε. Και ήμασταν εναντίον του μνημονίου προειδοποιώντας ότι θα οδηγούσε σε τεράστια και παρατεταμένη ύφεση. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Τώρα όμως οδηγούμε τη χώρα στην ανάκαμψη. Και αυτό θέλετε τώρα να ανακόψετε. Μας είπατε πριν ότι δεν μπορεί μια χώρα σε ύφεση να βγάλει, είπατε, πρωτογενές πλεώνασμα. Σας απαντώ πρώτα απ' όλα, ήδη βγάζουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Έστω και μικρό. Παρά το γεγονός ότι είμαστε ακόμα σε ύφεση. Οπότε αφήστε τα, δεν μπορεί.
Δεύτερον, όντως δεν μπορεί μια χώρα σε ύφεση να βγάλει πλεονάσματα εκτός και αν έχει τεράστιες τρευλώσεις και αν έχει τεράστιες σπατάλες. Και η Ελλάδα έχει τεράστιες τρευλώσεις που τώρα τις θεραπεύουμε μία-μία και τεράστιες, μεγαλύτερες ακόμα σπατάλες, τις οποίες και κόβουμε δραστικά. Τι ακριβώς μας εισηγήσετε? Να βγούμε από την ύφεση συνεχίζοντας απίστευτες σπατάλες? Να μην προχωρήσουμε σε αλλαγές στη διοίκηση, στους νόμους, σε αλλαγές διαρθρωτικές που θα έπρεπε κανονικά από δεκαετίες να έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε τρόικα? Θέλετε όμως να βγούμε από την ύφεση συνεχίζοντας το πάρτι για τους επιτίδιους? Αυτούς τελικά προστατεύετε? Και κάνατε και μια γκάφα το τελευταίο διάστημα και την επαναλάβατε πολλοί από εσάς και απόψε. Βγήκατε και ειρωνευτήκατε. Τη δική μου ανακοίνωση ότι θα αγωνιστώ για να υπάρχει δωρεάν δικτυακή πρόσβαση, δωρεάν Wi-Fi μέσα σε ένα χρόνο. Και απαντήσατε οι πρωταθλητές του λαϊκισμού ότι το Wi-Fi δεν τρώγεται. Φυσικά. Και καταλήψει το ραδιομέγαρο δεν τρώγονται. Αλλά για αυτές χαλάτε εσείς τον κόσμο. Το Wi-Fi σας μάρανε. Προσέξτε όμως, γιατί με το Wi-Fi τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Σύμφωνα με τη Διεθνή Τράπεζα, αλλά κοιτάτε μόνο εκείνα που ξέρετε να κοιτάτε, κάθε αύξηση 10% διείσδυσης της ευρυζωνικότητας αυξάνει το ΑΕΠ μιας χώρας κατά 1,2%. Και αν η Ελλάδα φτάσει στα επίπεδα διείσδυσης του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αυτό σημαίνει αυξημένο ΑΕΠ κάθε χρόνο κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα πάνε κατά κύριο λόγο σε νέους ανθρώπους. Βλέπετε, μερικοί ΣΥΡΙΖΕΙ παριστάνουν τους νεοτεριστές, αλλά στην πραγματικότητα είστε πιο παλιοί και από τους δεινόσαυρους. Jurassic Park. Άλλωστε, μην το ξεχνάτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που με επίσημη ανακοίνωσή του χαρακτήρισε το διαδίκτυο ως τεχνοφασισμό. Ελέγχθησαν πάρα πολλά απόψε. Για όλες αυτές τις συνωμοσιολογίες πήρατε απαντήσεις και από ό,τι κατάλαβα να μένετε δύσκολοι για σας στη συνέχεια. Θέλω μόνο να πω ότι μιλήσατε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για αν θα πάω να καταθέσω στην Εξεταστική του Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή, από ό,τι ξέρω, δεν συστήθηκε. Ακρόαση έγινε στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Αλλά ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας νοιάζεται για το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί είδηση. Και για αυτό το λόγο θέλω να το επαναλάβω εδώ στο σώμα, ότι στην πλατφόρμα του συνεδρίου των κομμάτων που συμμετέχει την Ευρωπαϊκή Αριστερά υπάρχει θέση ότι πρέπει να καταργήσετε το Frontex που αποτρέπει την ελεύθερη μετανάστευση στην Ευρώπη. Δηλαδή να μπουν όλοι μέσα οι λαθρομετανάστες. Υπάρχει διάλυση, θέση για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Είμαι περίεργος πώς θα τα ακούσει αυτό η Τουρκία. Μάλλον θα χαρεί. Η Die Linke στη Γερμανική Βουλή καταψήφισε όχι μόνο τη χρηματοδότηση της Ελλάδος, καταψήφισε και τις θέσεις σας για το κατοχικό δάνειο, το ξέρετε. Και είστε μαζί. Τα περιθωριακά κόμματα του ψευδοκράτους που αυτοχαρακτηρίζονται ως κόμματα της Βορείου Κύπρου και με αυτά μαζί. Και σταματάω εδώ. Αλλά λέχθηκε κάτι άλλο απόψε. Το άφησα για τελευταίο γιατί είναι το πιο χαριτωμένο. Είπατε ότι με αυτή την πρόταση μορφής με αναγκάσατε να έρθω εγώ στο Κοινοβούλιο. Ποιος το είπε? Αυτός που προχθές Παρασκευή, την ώρα που υποβάλατε την αίτηση, την πρόταση μορφής, ο ίδιος δεν παραβρεθήκατε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να υποβάλει πρόταση μορφής σε αξιωματική αντιπολίτευση ο αρχηγός να απουσιάζει. Και όταν ήρθε χθες, το είδαμε όλοι, κόντεψε να δραπετεύσει από την πρόταση μορφής που είχατε υποβάλει. Αλλά και αυτό το προσπερνάμε. Προσχηματική ήταν η διαμαρτυρία σας. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Τσίπρα, τις επόμενες εβδομάδες έχουμε δύο μεγάλες συζητήσεις. Τη μια για τον προϋπολογισμό και την άλλη μια προημερησίας συζήτηση για το θέμα της αντιμετώπισης της βίας, όπου και θα μιλήσουμε για την ασφάλεια του πολίτη. Της προανήγγειλα άλλωστε σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου. Συνεπώς δεν χρειαζόταν δάκο τζαμ πρόταση μορφής για να τα πούμε.
Αστεία πράγματα. Σύντομα θα τα ξαναπούμε. Τώρα, για ποιο λόγο σας αρέσει κάθε φορά εδώ να πάτε γυρεύοντας, να έρχεστε εδώ και να τα ακούτε, είναι δικό σας θέμα. Ξέρετε, εγώ, κύριε Τσίπρα, γυρίζω πραγματικά όλο τον κόσμο για να αλλάξω τη θέση και την εικόνα της χώρας μας. Γυρίζω όλο τον κόσμο για να φέρω επενδύσεις που εσείς θέλετε να διώξετε. Αγωνίζομαι νύχτα μέρα να ξεμπλοκάρω στρεβλώσεις που εσείς υπερασπίζεστε. Και αυτά όλοι μας θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε κατά προτεραιότητα. Αυτά έχει κατεπηγόντως ανάγκη η Ελλάδα. Αλλά μεταξύ μας, κύριε Τσίπρα, θέλω κι εγώ να συζητάμε δημόσια τακτικότερα. Αλλά κάντε μου μια χάρη. Αν θέλετε να συζητάμε τακτικότερα, παρακαλώ να έχετε μία άποψη. Όχι 10 ταυτόχρονα διαφορετικές απόψεις. Να μας πείτε τι ακριβώς υποστηρίζετε συγκεκριμένα. Όχι να μας καταγγέλλετε συνεχώς προτείνοντας στη συνέχεια αυτά που εμείς έχουμε ήδη κάνει ή προτείνοντας εκείνα που λίγο αργότερα εσείς ο ίδιος καταγγέλλετε ως καταστροφικά. Θερμά παρακαλώ, όχι τη μία τι ευρώ, τη δραχμή και την άλλη θα είναι καταστροφή να βγούμε από το ευρώ. Επίσης, αν θέλετε πραγματικά να γίνεται ουσιώδης κοινοβουλευτική συζήτηση, καλείστε και εσείς να υπομισθείτε ο ΣΥΡΙΖΑ μερίδιο ευθύνης. Δεν μπορεί να μένετε στο όχι σε όλα. Δεν σας ζητώ να προσχωρήσετε φυσικά στη δικιά μας άποψη. Αλλά να μην έχετε ψηφίσει μέχρι τώρα ούτε μία περικοπή σπατάλης είναι αδιανόητο. Και ακούστε και αυτό. Πέρα και πάνω από την παρουσία του οποιοδήποτε στη Βουλή. Μην δηλητηριάζετε με φθηνό λαϊκισμό και θέατρο το κοινοβούλιο. Αλλάξτε δροπάρι. Προσπαθήστε να γίνετε ένα σοβαρό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν δυσκολεύεστε μόνο να γίνετε κυβέρνηση που δεν θα γίνετε. Δεν μπορείτε καν να γίνετε αντιπολίτευση. Ούτε έχετε και σε μεγάλη υπόλοιψη, κύριε Τσίπρα, το κοινοβούλιο. Μια που διακηρύσατε ως πρόσφατα ότι η κυβέρνηση δεν θα πέσει στη Βουλή αλλά στους δρόμους. Άλλο τώρα να σας βγήκαν οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και επιστρέψατε στη Βουλή. Και αν η επιστροφή σας είναι ειλικρινής, τότε να ξέρετε ότι εδώ δεν είναι πεζοδρόμιο. Ούτε φοιτητικό αμφιθέατρο άλλων εποχών. Και το βήμα της Βουλής δεν είναι ντουντούκα. Και αν θέλετε πραγματικά κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις, να προσέχετε και τις εκφράσεις σας. Το μερκελιστές και υπάλληλοι των τοκογλύφων και εγκάθετοι των ξένων να τα κόψετε. Γιατί αν θέλετε να συναντιόμαστε τακτικότερα στον χώρο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθώ τέτοια συμπεριφορά. Και δεν μου επιτρέπει η θέση μου να σας απαντήσω πως θα άξιζε ίσως. Αλλά ούτε μπορώ και να κάθομαι να ακούω τη σύμβρη σας. Αν απαιτείτε περισσότερη κοινοβουλευτική παρουσία του Πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης, καλό θα είναι να σέβεστε και εσείς τους βουλευτές και το χώρο και τη θέση σας. Αυτά που είπε χθες προς την κυβέρνηση εδώ μέσα, δικό σας βουλευτής, χτίστε τις φυλακές γιατί θα σας χρειαστούν. Τα ακούσατε, κύριε Τσίπρα? Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό σας ηθός? Το καταγγείλατε? Έχετε το θράσος να μας εγκαλείτε και από πάνω που σας αγνοούμε τόσες φορές? Έχετε το θράσος να μιλάτε για εγκάθετους τοκογλύφων στην κυβέρνηση που πέτυχε δανεισμό με 1% και έκοψε 146 δισεκατομμύρια χρέους? Σε αυτές τις απίστευτες ανοησίες τι να απαντήσω? Και ποιοι τα λένε αυτά? Εσείς, η Χρυσή Αυγή και κάποιοι άλλοι που βρίσκονται σε μόνιμο παραλήρημα. Γι' αυτό σας λέω, αν θέλετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας, φροντίστε να μην γίνεστε ίδιοι με τους εχθρούς σας. Και αν θέλετε να συζητάτε με τους αντιπάλους σας, να μάθετε πρώτα να τους σέβεστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας δεν υπονομεύθηκε όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Υπονομευόταν επί χρόνια όταν η χώρα δανειζόταν ξέφρενα, εισήγε πολλαπλάσια από όσα εξήγε και είχαν συνεχώς σε θέσεις ανταγωνιστικότητας. Και ενώ ήταν αυτονόητο ότι όλα αυτά έπρεπε να αλλάξουν, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε, το αυτονόητο. Βέβαια και τότε πολλές κυβερνήσεις το διαπίστωσαν. Και υπήρξαν αρκετοί που προσπάθησαν να κάνουν κάτι, να προλάβουν τα χειρότερα. Κάθε φορά όμως τι ξεσηκώθηκε? Ένα τσουνάμι λαϊκισμού. Και τι σταμάτησε αυτές τις κυβερνήσεις? Και έτσι φτάσαμε στην κρίση που κόντεψε να διαλύσει τη χώρα. Εμείς έχουμε επιλέξει να μην κοιτάμε πίσω. Ο λαός μας έστειλε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για να πιάσουν τόπο οι θυσίες του μια ώρα αρχίτερα.
και να μην χρειαστούν άλλες θυσίες, να βγούμε από την κρίση το τάχιστο δυνατό. Να λοιπόν ο δικός χάρτης που είπατε ότι δεν υπάρχει για την έξοδο από την κρίση. Όχι αυτά που θα γίνουν, κύριε Τσίπρα, αλλά αυτά που ήδη γίνονται και πολύ σύντομα θα αρχίσουν να αποδίδουν. Και επειδή τα θέλετε βήμα-βήμα, σας τα λέω βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα, πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν μας υπολόγιζαν ότι θα τα καταφέρναμε φέτος. Κι όμως τα καταφέρνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν ζητάμε δανεικά για να καλύψουμε τα τρέχοντα έξοδά μας, αλλά βγάζουμε και κάτι παραπάνω για να καλύψουμε και κάποιες από τις αδικίες που έγιναν. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι αδικίες. Όταν κάθε χρόνο το 70% πάνω από το στόχο του πλεονάσματος θα το δίνουμε σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έρχεται σε λίγους μήνες ο καιρός να δώσουμε το όποιο πλεονάσμα. Θα το δούμε ποιο θα είναι. Θα το δώσουμε όμως. Να δω τότε τι θα σοφιστείτε για να μας κατηγορήσετε. Το δεύτερο βήμα είναι η ανάκαμψη. Και αυτή θα αρχίσει από το νέο έτος όπως πια συμφωνούν όλοι. Ούτε και γι' αυτό ήταν σίγουρος κανείς μέχρι πρόσφατα. Τώρα πια όλοι το δέχονται. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Αν η μακροχρόνια βαθιά ύφεση γονάτισε τη χώρα, η ανάκαμψη θα την ξαναστήσει στα πόδια της. Και αυτό δεν είναι μακρινό μέλλον. Αυτό αρχίζει ήδη. Το τρίτο βήμα είναι εμπιστοσύνη, ότι βελτιώνει η ανταγωνιστικότητά μας. Το επιβεβαιώνουν αυτό μια σειρά από δείκτες. Αλλά κυρίως το γεγονός ότι το εμπορικό μας ισοζύγιο δεν είναι φέτος ελλειμματικό για πρώτη χρονιά εδώ και δεκαετίες. Και αυτό δείχνει ότι δεν συμμαζέψαμε απλώς τα δημοσιονομικά. Αλλάξαμε και τις βαθύτερες ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Έχουμε δρόμο ακόμα, τη βασική στροφή όμως την πετυχαίνουμε ήδη. Το τέταρτο βήμα είναι να βγούμε στις αγορές. Να αρχίσουμε ξανά να δανειζόμαστε ως φυσιολογική χώρα. Να μην έχουμε χρηματοδοτικά κενά. Αυτό μας το προέβλεπαν για τα τέλη του 2015 και αν. Όμως και εδώ τους διαψεύσαμε θετικά. Τα επιτόκια πέφτουν συνεχώς. Τα σπρέτζ έχουν ήδη υποχωρήσει σε επίπεδα προ-κρίσεως. Κατά πάσα πιθανότητα θα βγούμε στις αγορές για πρώτη φορά την επόμενη χρονιά στο τέλος. Και αυτό θα σηματοδοτεί ότι ανακτούμε πρόσθετο έλεγχο. Βήμα-βήμα. Αλλά ανακτούμε πρόσθετο έλεγχο συνεχώς. Το πέμπτο βήμα θα είναι να μειώσουμε σταδιακά τα επίπεδα φορολογικής επιβάρυνσης, διευρύνοντας συστηματικά τη φορολογική βάση. Ξέρουμε πόσο επιβαρύνθηκε ο κόσμος, ειδικά φέτος. Πληρώνει φόρους για τα 3 προηγούμενα χρόνια μαζί με τους φετινούς. Αλλά του χρόνου αυτό δεν θα υπάρχει. Και με το που επιτυγχάνουμε πλεονάσματα και μάλιστα ξεπερνάμε τους στόχους μας, όπως ήδη κάνουμε, η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών θα προχωρήσει ταχύτερα. Δεν πρόκειται βεβαίως να θέσουμε σε κίνδυνο τα πλεονάσματα. Δεν πρόκειται να ξανακυλήσουμε σε κρίση ελλειμμάτων και δανεισμού. Αλλά τη φορολογία σταδιακά θα τη μειώνουμε, μέχρι να τη φέρουμε εκεί που πρέπει. Αυτό δεν θα γίνει κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Ήδη άρχισε με το ΦΠΑ στην εστίαση. Και ασφαλώς θα υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο σχέδιο για τον φόρο των ακινήτων. Βελτιώσεις για τις οποίες πρότειναν σειρά γονίμων προτάσεων πολλοί συνάδελφοί μας. Και έκτο βήμα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα θα γίνουν κανονικά πλεονάσματα σε 2 χρόνια. Ως το 2016, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη τηρούμε κατά γράμμα, θα καλύπτουμε όχι μόνο τα τρέχοντα έξοδά μας, αλλά και τις δαπάνες για τόκους και χρεολύση. Και έτσι θα ανακτήσουμε πλήρως τον έλεγχο. Τον έλεγχο θα τον ανακτούμε πλήρως, βήμα-βήμα, από το 2014. Και το 2016 θα γίνουν εκλογές με τη λήξη της τετραετίας. Μέχρι τότε, εμείς θα έχουμε βγάλει τη χώρα από το πρόβλημα. Ωστότε φροντίστε κι εσείς να έχετε λύσει τα εσωτερικά σας, γιατί εκλογές θα γίνουν το 16, κύριε Τσίπρα. Και μην μπερδεύετε το μνημόνιο με την παρακολούθηση των δημοσιονομικών στοιχείων στις άλλες χώρες Ευρωζώνης. Ασφαλώς όλες οι χώρες του Ευρώ θα έχουν μια επιτήρηση με τις νέες συνθήκες που προβλέπονται για την Ευρωζώνη. Όλες. Αλλά όταν έχεις βιώσιμη ανάπτυξη και δημοσιονομικά πλεονάσματα, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι από επιτήρηση στα οικονομικά σου. Και μάλιστα από επιτήρηση όμοια με όλους τους εταίρους σου. Αυτά που μόλις σας ανέφερα, κύριε συνάδελφοι, είναι τα πρώτα αποφασιστικά βήματα εξόδου από την κρίση, από την ασφυξία του μνημονίου. Πρωτογενή πλεονάσματα, ανάκαμψη, εμπορικό πλεόνασμα, έξοδο στις αγορές, αντιμετώπιση υπερφορολόγησης, γραφειοκρατίας, φοροδιαφυγής, με ταυτόχρονη αποκατάσταση των αδικιών.
Έτσι βγαίνουν οι χώρες από τις μεγάλες κρίσεις, διορθώνοντας τα προβλήματά τους. Με θυσίες ασφαλώς, αλλά αποκαθιστώντας αδικίες, κανακτώντας τον έλεγχο. Σταδιακά, βήμα-βήμα, χωρίς μαγικά που δεν υπάρχουν, χωρίς ψέματα με κοντά ποδάρια, χωρίς φρούδες υποσχέσεις που δεν τις πιστεύουν πια κανένας Έλληνας. Και όλα αυτά με σταθερότητα και με ασφάλεια, όχι με παραμύθια. Τα λέτε εδώ. Μετά πηγαίνετε στο Τέξας, τα ανατρέπετε και ύστερα έρχεστε πίσω και κάνετε προτάσεις μομφής για να μπερδέψετε τους δικούς σας. Ακόμα και όσοι έχουν ασκήσει στην Ελλάδα την πιο αυστηρή κριτική μέχρι σήμερα, προβλέπουν ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε πια επίπεδο ΑΕΠ, ευημερίας δηλαδή, ίδια με εκείνα που είχαμε πριν την κρίση. Αλλά σε πολύ πιο υγιή βάση, λέω εγώ. Χωρίς πατάλες, χωρίς πάρτι, χωρίς ελλείμματα, χωρίς υπερδανισμό. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Και το δύσκολο κομμάτι το περάσαμε. Τα μεγάλα βήματα τα κάναμε. Οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο. Δεν θα υπάρξουν άλλα οριζόντια μετραλητότητας. Δεν θα βυθίσουμε την οικονομία σε νέο κύκλο ύφεσης, τώρα που πάει να βγει σε ανάκαμψη. Δεν το χρειαζόμαστε, αφού πιάνουμε τους στόχους μας. Άλλωστε το λέω προς κάθε κατεύθυνση. Δεν το αντέχει ούτε η οικονομία ούτε η χώρα. Ό,τι συμφωνήσαμε θα γίνει. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας στο ακέραιο. Ζητούμε να τηρήσουν και οι εταίροι μας τις δικές τους. Ο μεγάλος μαραθώνιος είναι προς το τέλος του. Και μετά θα υπάρξουν δυσκολίες, ναι. Αλλά η μεγάλη δοκιμασία πλησιάζει στο τέλος της. Όλο και περισσότεροι το θέλουν αυτό και όλο λιγότεροι το αμφισβητούν. Γι' αυτό σας ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απορρίψετε την πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ. Πετύχαμε πολλά και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα για να παίζουμε αυτή την ώρα ένα κακόγουστο θέατρο σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε ακριβά όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που έγινε για να βγούμε από την κρίση. Και ξέρει πια ότι ο λαϊκισμός και οι ακρότες τον κρατάνε πίσω. Την ώρα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα ζωής προς τα μπρος. Ξέρει ότι τους στείλουν παγίδα στο χθες, ενώ προσπαθεί να θεμελιώσει ένα καλύτερο αύριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο διαφορετικά κόμματα στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να μην τα κάνουμε όλα σωστά, αλλά το καράβι πήγαινε στα βράχια και το γυρίσαμε. Την οικονομία που ήταν κολλημένη στο βάλτο την ξεκολλήσαμε. Δεν συμφωνούμε σε όλα για το χθες μεταξύ μας. Το είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν μας έστειλε εδώ για το χθες. Μας έδωσε σαφή εντολή να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μπροστά για να διασφαλίσουμε το αύριο των παιδιών του. Και την εντολή αυτή την τιμούμε στο ακέραιο. Και κάθε μέρα δίνουμε μάχες με χιλιάδες προβλήματα εντός και εκτός της χώρας και προχωράμε, και το ξαναλέω, τώρα όλοι το παραδέχονται ότι προχωράμε. Και με οδηγό μας τι? Τον απόλυτο σεβασμό στις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα δεν δέχονται ότι προχωράμε. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνει η χώρα στο χάος που βρισκόταν. Την απάντηση θα την πάρετε σε λίγο στην ψηφοφορία, μην ανησυχείτε. Από όλους τους βουλευτές που με ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια στηρίζουν την κυβέρνησή μας. Εμείς για πολιτικό οξυγόνο έχουμε το στόχο μας. Οι άλλοι ας έχουν το ψέμα. Γιατί πλαστογραφείται ένα μέλλον που δεν υπάρχει. Φτιάχνετε προσδοκίες που δεν ακουμπάνε την αλήθεια. Και όλα αυτά για να ικανοποιήσετε συνιστώσεις και συντεχνίες που ζουν γύρω από στενά, μικρόψυχα συμφέροντα που διχάζουν αντί να ενώνουν τον κόσμο. Και αφού σήμερα είναι η μέρα των μομφών, να μην τον αφήσω παραπονούμενο τον κύριο Τσίπρα, να πω και εγώ τη δική μου μομφή προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε να ανατρέψει την κυβέρνηση το Σεπτέμβρη. Τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να ανατρέψει από το Τέξας τις θέσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση μομφής που έκανε εδώ είναι το φάρμακο, η Δραμαμίνη, για την αυτεία που προκάλεσε η απότομη αυτή στροφή του κυρίου Τσίπρα στους βουλευτές και οπαδούς του, για να γλιτώσει δηλαδή από τη μομφή του Λαφαζάνη. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μομφή στο Σαμαρά. Τα δικά του τα διέξοδα μετέτρεψε σε πρόταση μομφής. Και την ταλαιπωρείτε τη Βουλή, κύριε Τσίπρα. Γιατί θέλετε να μας ρίξετε. Και πώς θέλετε να μας ρίξετε, κύριε Τσίπρα? Ψηφίζοντας εναντίον μας μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Εκεί το φτάσατε.
Εκεί καταντήσατε το κόμμα σας. Και όπως σύντομα θα διαπιστώσετε, αυτό θα αποδειχθεί και το μεγαλύτερό σας λάθος.